Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο κύριου εδώ μέσα από την συχνότητα τη R3. Η Μωσάκη Αρνούτολου θα δούμε μαζί όλε τι κυρικέ εξελίξει μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον ο καιρό, κυρίω κατά τη διάρκεια τη uh, Πέμπτη, το βράδυ τη Πέμπτη και μέχρι και την Παρασκευή και από πλευρά φαινομένων και από πλευρά θερμοκρασία. Πάντω, οι περισσότερε βροχέ θα πρέπει να εκδοθούν και πάλι στα δυτικά, ίσω και στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Κατά άλλα, θα έχουν, όπω σα λέω και τι τελευταίε ημέρε και τα επόμενα 24 ώρα, οι βροχέ επιλεκτικό δυστυχώ. Δυστυχώ για κάποιε περιοχέ χαρακτήρα. Από ψηλά, σήμερα βλέπουμε την χώρα μα. Είχαμε ηλιοφάνεια σχεδόν παντού στα ανατολικά και τα νότια, αλλά στα δυτικά εκδόθηκαν μπόρε όπω και στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τώρα από το βράδυ και μετά τι επόμενε ώρε δεν αποκλείεται έντονα φαινόμενα μπόρε, βροχέ και καταιγίδε να έχουμε κυρίω στα δωδεκάνησα, ανατολικότερα τη Ρόδου μέχρι και το Καστελόριζο. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν λοιπόν αυτέ οι μπόρε και καταιγίδε τοπικά ισχυρέ με βελτίωση προ το ξημέρωμα τη Πέμπτη. Στην υπόλοιπη τώρα α, χώρα βλέπουμε ότι τη νύχτα θα έχουμε μόνο λίγα σύννεφα τοπικά αυξημένο καιρό Παρουσιάσει κάποια πρόσκαιρη βελτίωση. Το λέω αυτό γιατί, γιατί αν αφήσουμε την Πέμπτη να κυλήσει μέχρι και το τέλο τη, θα δούμε ότι πολύ γενικά ο καιρό είναι αρχικά καλό. Δείτε τώρα και πάλι από τα βόρεια τμήματα εδώ, τα βόρεια βυτικά τη Βαλκανική Ισονήσου, από την Αδριατική, θα ξεχυθεί ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο αυτή τη φορά είναι φορτωμένο με αρκετή υγρασία, περισσότερη από το προηγούμενο, και αναμένεται να δώσει αξιολογότατε βροχέ, κυρίω σε περιοχέ τη Δυτική Ελλάδα και μάλιστα. Έρχονται και λίγο πιο ψυχρέ αίρε μάζε από την κεντρική Ευρώπη και οι οποίε θα, θα, μετατρέψουν τι όποιε βροχέ και σε χιόνια αρκετά πυκνά σε ορεινότερα τμήματα τη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Θα δούμε σε λίγο τα υψόμετρα, κυρίε και κύριοι. Όσον αφορά τώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Κύπρο αύριο θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Πιθανέ μπόρε μόνο στα ορεινά το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη κεντρική και την βόρεια Ευρώπη παρατηρούμε κάποιε χιονοπτώσει ακόμα και σε περιοχέ με χαμηλό υψόμετρο. Θα είναι υγρό το κρύο δεν θα πρόκειται για κάποια παγωνιά. Αλλά γενικά είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού σε αυτέ τι περιοχέ τη θέση, με την υπόλοιπη Νότια Ευρώπη. Για να πάρουμε μια γεύση τώρα από τι πρωινέ ώρε τη Πέμπτη. Τι καιρό θα κάνει στην ΕΡΤ, το γνωρίζετε για όσου δεν το γνωρίζετε, χωρίζουμε την ημέρα σε τρία μετεοτμήματα και το κάνουμε αυτό για την καλύτερη κατανόηση από εσά τη όλη με το εξέλιξη επόμενη επόμενε ημέρε. Γιατί άλλο ο καιρό το πρωί, άλλο το μεσημέρι και άλλο το βράδυ, κυρίε και κύριοι, δεν αποτυπώνονται σε καμία περίπτωση ο καιρό τη ημέρα σε μία μόνο κάρτα. Ξεκινώντα λοιπόν από το πρωί. Γενικά η Πέμπτη θα ξεκινήσει με καλό καιρό σε περισσότερε περιοχέ. Τώρα, κάποια συννεφάκια εδώ στα δυτικά, κατά τόπου θα είναι λίγο πιο πυκνά, ίσω αφήσουν κάποια ψυχάλα και προοδική τοπική βροχή. Ενώ και σε περιοχέ τη Καλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιε ασθενεί τοπικέ βροχέ τι πρωινέ προμεσηβρινέ ώρε, αρχικά στα παράκτια τμήματα. Ενώ και στα δωδεκάνη, σε υπολείμματα τη ατμοσφαιρική διαταρχή ε, των νυχτερινών ωρών, δεν αποκλείεται να αφήνουν το πρωί κάποιε τοπικέ και ασθενεί αρχικά βροχέ στην υπόλοιπη χώρα. Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και πολύ πολύ καλή διάβιο και ρωτότητα η σκόνη και έχουν Πιστεί πολύ ανατολικότερα από την χώρα μα. Όμω, πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε. Την εξέλιξη από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Στην δυτική Ελλάδα θα αρχίσει σιγά σιγά ο καιρό να επιδεινώνεται από το μεσημέρι αργά και μετέπειτα. Αυτό σημαίνει μέχρι και το απόγευμα θα πρέπει στι περισσότερε περιοχέ τη δυτική Ελλάδα να έχουμε μπόρε, βροχέ και καταιγίδε τοπικά ισχυρέ. Ενώ προ το απογευματάκι θα χιονίσει πάνω από τα 1200 με 1300 μέτρα εδώ στα βόρειο δυτικά ορεινά. Ενδεικτικό είναι το υψόμετρο χιονόπτωση. Όσον αφορά στην υπόλοιπη Ελλάδα, Μέχρι και το απόγευμα θα παραμείνει καλό, έω πολύ καλό ο καιρό. Στα βόρεια θα αρχίσει να συνεφιάζει. Στη Δυτική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει κατά τόπου μέχρι και το απόγευμα. Θα γίνονται λίγο περισσότερε βροχέ από εκεί και μετά σε αυτέ τι περιοχέ, όπω και στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα τη Θεσσαλία. Στην Κεντρική Μακεδονία κάποιε μπόρε θα εκλωθούν αρχικά μόνο στα ορεινά, ενώ στην υπόλοιπη Ανατολική και Νότια Ελλάδα ο καιρό θα παραμείνει πολύ καλό, με πιθανότητα για κάποια παροδική ψυχάρα και τοπική ασθενή βροχή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Δυτική Κρήτη ω εκείνε τι ώρε. Δείτε τώρα προ το βράδυ και μετά τι αναμένεται να συμβεί. Στα δυτικά, να τονίσω Εκεί όπου θα έχουμε βροχέ, δηλαδή μέχρι και αργά το απόγευμα, ο καιρό πρόσκαιρα θα βελτιωθεί το βράδυ. Το τονίζω το πρόσκαιρα, γιατί και πάλι από αργά τη νύχτα στην Δυτική Ελλάδα αναμένεται εκ νέου επιδείνωση του καιρού με βροχέ, καταιγίδε και χιόνια στα ορεινά. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε ένα πέρασμα σχετικά σύντομο, θα έλεγα, τι βραδινέ νυχτερινέ ώρε από κάποιε μπόρε και καταιγίδε και βροχέ, που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν κέντρο χαρακτήρα. Ενώ στο πέρασμά του αυτέ οι βροχέ και μαζί με την πτώση θερμοκρασία που θα φέρουν και η δυτική άνεμη θα πρέπει να χιονίσει πάνω από τα 800-1200 μέτρα στα ορεινά υπηρετικά. Όσο πιο βόρεια φυσικά, τόσο πιο χαμηλά αναμένονται οι χιονοπτώσεις κατά τόπους δεν αποκλείεται να είναι και πυκνές αυτές οι χιονοπτώσεις στα υψόμετρα που βλέπετε. Τώρα όσον αφορά στους ανέμους, θα πνέουν αυτοί δυτικοί, νοτιοδυτικοί. Αρχικά, όχι πάνω από 4 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ, βλέπετε στα νότια τμήματα. Από το μεσημερά και κυρίω προ το απόγευμα και μετά, όσο θα επιδεινώνει το καιρό στη δυτική Ελλάδα και τα φαινόμενα τα δυτικά θα κινούνται στα ανατολικότερα τμήματα, τόσο θα ενισχύονται και οι δυτικοί, νοτιοδυτικοί άνεμοι μαζί με αυτά τα φαινόμενα και θα φτάσουν και τα 6 με 7 κατά διαστήματα και τα 8 μποφόρ. Και στην θάλασσα αλλά και στην ξηρά. Κυρίω στα νυχτά αλλά και στα ορεινά τη υπηρετική χώρα, αν να συμβεί αυτό. Και πάμε στη θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια τη νύχτα, δεν φαίνεται να πέφτει ο υδράγυρο κάτω από τον ΣΥΝ με ΣΥΝ 4 βαθμού στα υπηρετικά α, ορεινά και δεν φαίνεται να έχουμε κάτω από 5 με 12 βαθμού στην υπόλοιπη βόρεια και νότια χώρα. Αντίστοιχα, το μεσημέρι τώρα θα υπάρξουν κάποιε θερμοκρασιακέ διαφορέ. Δυτικότερα τη Πίνδου, εκεί όπου ο καιρό θα επιδεινωθεί πιο γρήγορα μετά το μεσημέρι και θα έχουμε και τι βροχέ και τα χιόνια και του ενισχυμένου δυτικού ανέμου πιο γρήγορα από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή, θα έχει ψύχρα ω και ελαφρό κρύο. Χτάρι, για παράδειγμα, κατά μέσο όρο αναμένεται να έχουμε από πλευρά θερμοκρασία στα Γιάννενα το μεσημέρι τη Πέμπτη. Στα ορεινά πάνω από τα 1000 με 1200 μέτρα, ο υδράγγελο το μεσημέρι και το απόγευμα θα φτάσει κοντά στο 0. Στην υπόλοιπη χώρα όμω, πριν αλλάξει ο καιρό, θα προλάβει ο υδράγγελο και πάλι να φτάσει στους 18 βαθμού στα βόρεια, με 19 έω και 20 βαθμού τοπικά στην νότια Ελλάδα. Πάμε στην Αττική. Καταπληκτικό καιρό αναμένεται την Πέμπτη στην Αττική στο μεγαλύτερο διάστημα τη ημέρα. Θα ξεκινήσουμε με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα, ρεά κατά τόπου ε, ε, και κατά διαστήματα αυξημένα προ το μεσημέρι και το απόγευμα. Προ το βραδάκι εδώ αναμένεται ένα σχετικά σύντομο πέρασμα από κάποιε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Η άνεμη είναι ότι η αρχικά στα 4 με 5 μποφόρ, αλλά προ το βράδυ θα φτάσουν κατά διαστήματα και τα 6 με 7 μποφόρ και ο υδράγιο κατά μέσο όρο στου 17 βαθμού Κελσίου το μεσημέρι. Στην Θεσσαλονίκη τώρα αρχικά και στην κεντρική Μακεδονία λίγα σύννεφα, καλό και εδώ καιρό πιθανές Πιθανέ τοπικέ βροχέ αρχικά στην νότια Χαλκιδική. Το μεσημέρι και κάποιε μπόρε δεν αποκλείεται να εγκλωθούν στα ανατολικότερα τμήματα τη περιφέρεια και δική Μακεδονία τα ορεινά. Από το βράδυ εδώ, Uh, και κυρίω αργά το βράδυ αναμένονται εμπόρε, βροχέ και καταιγίδε, τοπικά ισχυρέ, uh, τα οποία φαινόμενα θα πρέπει να σταματήσουν κατά τη διάρκεια, να βελτιωθεί ο καιρός, δηλαδή, κατά τη διάρκεια τη νύχτα προ το ξημέρωμα τη Παρασκευή. Νότιο-Ανατολική άνεμη εδώ στα 4 με 5 από προς πρόσκαιρα και 6 και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη κατά μέσο όρο στου 16 βαθμού Κελσίου τι μεσημβρινέ ώρε το βράδυ. Θα κρυώσει αρκετά ο καιρό σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Πάμε τώρα να δούμε μαζί την εξέλιξη για την Παρασκευή. Το πρωί βροχέ και καταιγίδε στα ανατολικά. Ο καιρό γρήγορα θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα, βλέπετε, θα έχουμε ένα κοκτέιλ συνεφιά μεγάλων ανοιγμάτων στον καιρό. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια στι περισσότερε περιοχέ. Την Παρασκευή θα είναι καλό ο καιρό με ψύχρα α, και σχετικά δυνατού ανέμου. Θα του δούμε σε λίγο. Στα δυτικά όμω, βλέπετε εδώ του χρωματισμού. Ο καιρό θα είναι άστατο. Δυτικότερα τη Πίνδου και κατά μήκο των βορείων συνόρων τη χώρα μα θα διατηρηθούν κάποιε βροχέ, μπόρε, τοπικέ καταιγίδε και χιόνια ακόμα και πάνω τα 600 με 1000 μέτρα στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρια και όπου θα σημειωθούν τα φαινόμενα. Τώρα, μετά το μεσημέρι τη Παρασκευή και κυρίω προ το βράδυ, ο καιρό θα έχει βελτιωθεί. Κάποιε βροχέ αναμένονται και στην Κρήτη, να πούμε σύντομη διάρκεια και αύριο το βράδυ, μέχρι και το ξημέρωμα τη Παρασκευή, κυρίω στι δικέ περιοχέ του νησιού, την Παρασκευή το πρωί. Ενώ την Παρασκευή οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, γύρω στα 6 με 7, τοπικά και 8 Το Σάββατο τώρα. Α αφήσουμε το Σάββατο να κυλήσει μέχρι και το τέλο του. Αναμένεται καλό καιρό σε όλη την Ελλάδα. Με λίγα σύννεφα τοπικά αυξημένα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει σταδιακά στι περισσότερε περιοχέ. Και για την Κυριακή ο καιρό θα παραμείνει επίση πάρα πολύ καλό. Και να αφήσουμε και την Κυριακή μέχρι το τέλο τη. Με λίγε αραιέ συνευχέ. Είπα και χθε και το τονίζω και σήμερα θα πρέπει να έχουμε ξανά σκόνη από το απόγευμα τη Κυριακή στην Δυτική Ελλάδα. Καθώ οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται και πάλι σε νοτιάδε δυνατού στο Ιόνιο στα 6 με 7 από 4. Τέλο την Δευτέρα αναμένεται αρκετή σκόνη σε αρκετέ περιοχέ, κυρίω τη δυτική υπηρετική Ελλάδα με τοπικέ συνεχέ στα δυτικά και τα βόρεια. Θα δούμε και αύριο αν θα έχουμε κάποιε τοπικέ βροχέ στα βόρεια βυτικα προ το βράδυ, όπω βλέπετε εδώ με του χρωματισμού. Οι άνεμοι παραμένουν πολύ ενισχυμένοι, κυρίω στα δυτικά και τα βόρεια, στα 6 με 7 από 4 και θα έχουμε άνοδο θερμοκρασία τη Δευτέρα. Να αφήσουμε λοιπόν α, τους χάρτες θερμοκρασία να κυλήσουν, να ξεκινήσουμε πρώτα από την Παρασκευή, όπου θα έχει μια ψύχρα και το Σάββατο, την νύχτα και νωρίς το πρωί θα πλησιάσει ο υδράγυρος το 0. Την Κυριακή θα ανέβει λίγο, τη Δευτέρα ακόμα λίγο στις περισσότερες δυτικές κεντρικές και και νότιες περιοχές. Θα έχουμε και πάλι πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, κύριε.